Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, η Ευρώπη στο εσωτερικό της είδε μετά από δεκαετίες μια μεγάλη πληγή να ανοίγει. Όπως οι άνθρωποι άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες, το ίδιο συνέβη και στις πόλεις που, όπως αποτυπώνεται, έχασαν τα χρώματά τους. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε το Κίεβο, τη Μαριούπολη, το Χάρκοβο και την Οδυσσό σε ένα απίστευτο κοντράστ εικόνων που σοκάρει και αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου. Με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, το Χάρκοβο ήταν μια πόλη γεμάτη ζωή. Σήμερα, στα σημεία που ο κόσμος συνήθιζε να περπατάει, να κάνει ποδήλατο, παγοδρομίες και να απολαμβάνει το πράσινο, οι καπνοί του πολέμου σκεπάζουν οποιαδήποτε ομορφιά. Κτίρια που αποτυπώνονταν στις εικόνες κάθε επισκέπτη έχουν παραδοθεί στη δίνη του πολέμου. Στους πολύβους, κάποτε σταθμούς του μετρό, σήμερα οι μοναδικές φωνές είναι οι φωνές απόγνωσης και φόβου. Μια πόλη που μοιάζει να βρίσκεται μέσα σε έναν ατέλειωτο εφιάλτη. Με 500,000 κατοίκους, η Μαριούπολη πια δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που ήταν. Πήρε το όνομά της από τους ελληνόφωνους και ταταρόφωνους ορθόδοξους που εγκαταστάθηκαν το 1778 και έκτοτε είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο. Αποτέλεσε σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, ενώ το λιμάνι της έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο μετά από αυτό της Οδυσσού. Σήμερα οι εικόνες σοκάρουν. Οι άλλοτε ξέγνιαστοι κάτοικοι σήμερα φεύγουν μαζικά και όσοι μένουν είναι παραδομένοι στην πείνα, τη δίψα και το φόβο. Μια πόλη που άφησε μέσα σε λίγες ώρες πίσω της μια ολόκληρη εποχή. Σε ένα ακόμη στολίδι της Ουκρανίας, η ελληνική κοινότητα άφησε επί αιώνες το αποτύπωμά της. Η Οδυσσός, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια στον Εύξεινο Πόντο, η πόλη στην οποία συστάθηκε η φιλική εταιρεία, είναι μια πόλη που σήμερα κάθε άλλο παραθυμίζει αυτό που ήταν πριν από τον πόλεμο. Πρόχειρα οχυρά επιχειρείται να στηθούν, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι. Οι άνθρωποι που απολάμβαναν την ομορφιά της πόλης κάθε στιγμή, κλεισμένοι πλέον μέσα στα υπόγεια και τα καταφύγια, μάλλον αρνούνται να δουν πώς έγινε μέσα σε 20 μέρες η πόλη που λάτρεψαν. Αποτελεί το μεγαλύτερο στόχο των Ρώσων και όχι τυχαία, το Κίεβο συμβολίζει τη δύναμη των Ουκρανών. Με περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, το Κίεβο με τα δεκάδες αξιοθέατα αποτυπώνει την ομοίη εικόνα του πολέμου σε κάθε σημείο του. Με αξιοθέατα όπως την Πλατεία Ανεξαρτησίας, τη Χρυσή Πύλη, το Ναό και το Μοναστήρι του Αγίου Μιχαήλ, γεμάτη θέατρα, μουσεία, σύγχρονα κτίρια και αρχαία ερείπια, η πόλη του Κίεβου ήταν το κέντρο του Ουκρανικού πολιτισμού. Η πόλη της οποίας η ιστορία είναι γεμάτη από νεκρούς και ρήπια, η πόλη που καταστράφηκε ολοσχερό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα δοκιμάζεται για μία ακόμη φορά. Ο ήχος από τις σιρήνες σε τίποτα δεν θυμίζει τους ζωντανούς ήχους της πόλης από την εποχή πριν την εισβολή. Μια πόλη ακτινογραφία της παλιότερης ζωής της. Δίχως χρώματα και δίχως άρκα. Το κουφάρι και μόνο μιας άλλης εποχής που έφυγε μέσα σε μόνο λίγες ημέρες.